Για μια φορά θα αρχίσουμε στην ώρα. Το τραπέζι των στρογγυλών είναι πάντοτε παραλληλοεπίπεδο. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Σόρογκας αμαρτάνει για δεύτερη φορά, γιατί ήταν και πέρσι μαζί μας. Αλλά σήμερα έχω τη χαρά να πω καλώς ήρθες στη Φωτεινή του Τσαλίκοβλου. Δεν είναι καν ανάγκη να σας την παρουσιάσω, να διαβάσετε όλοι τον ασθενή Έλληνα. Είναι μία γραφή, θα την πω ψυχαναλυτική, να την πω. Λοιπόν, θα βγάλετε το συμπέρασμά σας. Όσο για τον Κωνσταντίνο τον Τζουκαλά, το όλο να μην μιλάμε για Παρίσι, για πράγματα, για θάματα, ας μιλήσουμε μόνο για το Ίδρυμα Πολιτισμού, το Προεδρεύει. Καλύτερα το Παρίσι. Καλύτερα, όχι, καλύτερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και θα τα πούμε και άλλη φορά, φαντάζομαι. Το θέμα μας. Έχει λέει το παρελθόν μέλλον με ερωτηματικό. Η Φωτεινή ασφαλώς θυμάται ότι το Νάσιο άρχισε με αυτό το θέμα. Ήτανε δική μου πρόταση. Και η Φωτεινή είχε κάνει τότε μία πολύ ωραία εισήγηση. Τα θυμάμαι όλα. Ελπίζω να μην κάνεις το ίδιο. Γιατί κι άλλοι θυμούνται. Λοιπόν, το θέμα αυτό πρέπει να πω ότι γίνεται της μόδας. Αρχίζουν ως και τα ρούχα τώρα, λέει, τα παλιά είναι της μόδας. Υπάρχει και ένα musical, λέει, ελληνικό μάλιστα, ότι το παρελθόν, λέει, έχει μέλλον και είναι κάποιος, δεν ξέρω πού το πέσουμε, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα σχετίζεται, ένα, με την συνέχεια και την ασυνέχεια ή, να πω, με τη ρήξη της ελληνικής ιστορίας και όχι μόνο. Συνέχεια. Η δεύτερη συσχέτιση του θέματος μπορούμε να πούμε ότι είναι η μνήμη και η λύθη. Η τρίτη συσχέτιση θα πω ότι είναι η διαχείριση της ιστορίας. Τη διαχείριση της ιστορίας κάνουνε οι επίσημοι θεσμοί, τι κάνει το σχολείο, τι κάνει η εκκλησία, τι κάνει η κοινωνία, τι κάνει η πολιτεία και πάμε λέγοντας. Και το ίσως η μεγάλη συσχέτιση γίνεται με την κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία? Το λέω μόνο και μόνο για να θυμίσω ότι το 2018 είναι το έτος της παγκόσμιας, αλλά κυρίως της ευρωπαϊκής, λέει, πολιτιστικής κληρονομίας. Αυτό έγινε βέβαια από την Ένωση την Ευρωπαϊκή. Αυτά είναι οι συσχετήσεις. Αλλά ποιες είναι οι επιβιώσεις αυτού του παρελθόντος? Υπάρχει επιβίωση? Αν αρχίσουμε να ρωτάμε την ιστορία μας, θα πούμε ότι η πρώτη επιβίωση είναι το ότι είναι πατροπαράδοτο. Τα πατροπαράδοτα τα επαγγέλματα, τα πατροπαράδοτα μαγειρικά, οι συνταγές, οι ιατρικές, τα φίλτρα, τα ερωτικά, οι βασκανίες, τα μαγικά, ό,τι θέλετε, έρχονται από πολύ παλιά πράγματα. Άλλη μεγάλη επιβίωση βεβαίως είναι ό,τι αφορά τη θρησκεία. Ό,τι αφορά τη θρησκεία είναι πράγμα που έρχεται από τα παλαιότερα και παλαιότατα χρόνια. Και βεβαίως έχουμε και την επιβίωση, θα έλεγα, των πανηγυριών, των χωριών, των χωρών, των τραγουδιών. Ό,τι αφορά αυτό που λέμε λίγο βιαστικά στα καλά ελληνικά, φολκλό. Όλο όμως το παρελθόν επιβιώνει. Ως ιστορικός, εγώ έμαθα από έναν μεγάλο ιστορικό, όπως ο Μπροντέλ, ότι το παρελθόν δεν είναι ποτέ ολότελα παρελθόν.
αλλά απαντάμε ότι και δεν είναι και ποτέ ολότελα παρόν. Τι λοιπόν επιβιώνει από το παρελθόν και πώς μπορούμε να ξέρουμε τι θα επιβιώσει, είναι θέμα βάθους και χρόνου, δηλαδή τα δεινά τα οποία υποφέρει ένας λαός ή ένας άνθρωπος, τα τραυματικά, θα έλεγε η Φωτεινή Τσαλίκογλου, δεν ξεχνιούνται ποτέ ή αν ξεχνιούνται πώς. Είναι θέμα ποιότητας, μήπως η μεγάλη τέχνη δεν θα ξεχαστεί ποτέ οτιδήποτε και αν υπάρχει. Ή είναι θέμα επιλογής. Διαλέγουμε δηλαδή από το παρελθόν αυτό που μας συμφέρει. Και τι συμφέρει σε όλο τον κόσμο, αυτό που θα σας τα πω στα καλά ελληνικά, η self-esteem history, δηλαδή η ιστορία της αυτοεκτίμησης. Κανένας λαός δεν έχει κρατήσει, είτε για τα σχολιά, είτε για τα μνημεία του, είτε για το συμβολισμό του, για τα σύμβολά του, πράγματα τα οποία δεν του δίνουν κάποια αξία. Θα σας πω ένα πραγματικό χαρακτηριστικό. Ένας Γάλλος κωμικός πηγαίνει στο Λονδίνο. Βγαίνει και βλέπει Waterloo Station. Πάει λίγο πιο κάτω και βλέπει το Trafalgar Square. Λέει, τι διάολο αυτοί οι Άγγλοι, μόνο τις ήττες, μόνο ότι ή έχουμε νικηθεί, γιορτάζουνε. Πού είμαστε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και θα σας θυμίσω αυτό που γράφει ίσως, το ξέρετε, κάποιος, έχω και μία αγωνία στη ζωή μου, ότι δεν κατάφερα, μολονότι κάποτε ήμουν από αυτούς που ρωτούσαν πότε για τα Νομπέλ, και να μην λέμε Νομπέλ, βέβαια, για τα βραβεία. Είχα προτείνει κάποτε το Μόντι, ο Μόντις, ο μεγάλος Κύπριος ποιητής, έγραψε, «Κύριοι, μόνο με τεχνητά μέσα κρατάμε ζωντανή την ιστορία». Τι θα πει αυτό, τεχνητά μέσα. Ποια είναι τα τεχνητά μέσα με τα οποία κρατάμε ζωντανή την ιστορία. Είναι ακριβώς αυτά που διδάσκει το σχολείο, αυτά που θέλει η πολιτεία, αυτά που θέλει το κράτος και η κοινωνία, αυτά που θέλει η Εκκλησία. Δηλαδή, η υποκατασκευή πάντοτε εθνική ταυτότητα δεν είναι παρά το παρελθόν εν δράση. Γιατί πάντοτε κάτι προσθέτουμε ή κάτι αφαιρούμε ανάλογα με αυτά που γίνονται. Τι διαρκεί και τι κάνει το παρελθόν να διαρκεί. Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα μοναστήρια, όπως ό,τι και είναι από τα ιδρύματα τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους, αν θέλετε, άσχετα από ανθρώπους και διευθυντές. Το λέω, κύριε Κουτσουμάνη, και για εσάς και τη Φλερέτ, που θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ. Αυτά είναι ακριβώς τα ιδρύματα που κρατούν ζωντανή και την ιστορία, αλλά και το παρελθόν. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα πω δύο μόνο εμπειρίες μου προσωπικές. Λόγω της ηλικίας μου, και Κωνσταντίνε, έτυχα τότε να γνωρίσω τον Αντρέ Μπρετόν. Πηγαίνω στο σπίτι του Μπρετόν, μιλώ βέβαια για τον υπερεαλιστή, τον οποίο κακώς λέμε σουρεαλιστή εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πηγαίνω στο σπίτι του Μπρετόν και μου λέει, «Α, λέει, έρχεστε από την Ελλάδα, είναι η γυναίκα μου εκεί, η Λίζα, λέει, είναι στην Ελλάδα». Του λέω, «Και γιατί δεν πήγατε κι εσείς σε αυτόν τον ωραίο τόπο». Αγριοκοιτάει με τα ωραιότατα μπλε μάτια, ωραιότατα και από του Κωνσταντίνου του Τσουκαλάκη. Λοιπόν, κοιτάει, μου λέει, είχε από πίσω έναν πίνακα του Δεκύρικο.
ακριβώς από πίσω. Λοιπόν, μου λέει, δεν μου λέτε, εσείς την κατοχή πήγατε στη Γερμανία. Του λέω, μα τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει, μου λέει. 25 αιώνες βρισκόμαστε υπό την κατοχή του ελληνικού πνεύματος. Και θέλετε να πάω εγώ στην Ελλάδα. Εκεί απαντώ, η καλύτερη απόδειξη για την συνέχεια του ελληνικού πνεύματος. Λέει, αυτά τα λέτε εσείς, εγώ στην γεωγραφία μου δεν έχω βάλει μέσα την Αθήνα. Είχε βάλει την Κωνσταντινούπολη, τα πάντα, αλλά όχι την Αθήνα. Αυτά ο Ανδρέ Γκρετό. Τώρα θα σας πω το αντίθετο όμως με τον άλλο Ανδρέ, τον Μανρό. Ερχόταν ο Τσάτσος στη Γαλλία και μου λέει κάποια στιγμή, κύριε Αγγελέ, να τον υποδεχτούμε μαζί. Περιμένοντας, μου λέει, είστε Βυζαντινολόγος, δηλαδή διδάσκεται κάτι που έχει κάνει το παρελθόν παρόν. Λέω, από πού τους πω, το Βυζάντιο παρόν, το παρελθόν. Μου λέει, χάρη στο πρωτόκολλο του. Γιατί αυτό το κλιτορολόγιο των Βυζαντινών που γράφανε πρώτος ο Αυτοκράτορας, μετά ο Πατριάρχης, πράγμα που δείχνει ποιος ήταν ο πιο σπουδαίος και τα λοιπά, δείχνει ακριβώς ποια είναι η τάξη του παρελθόντος που είναι πάντοτε παρούσα. Που είναι πάντοτε παρούσα. Άλλωστε, όταν ο Μπρετούν, όταν ο Μανρό ήρθε εδώ, ξέρετε ότι για τα ενδένεια του φωτός και ήχου της Ακρόπολης έβγαλε έναν από τους ωραιότερους λόγους του, από τους ωραιότερους, οι οποίοι λένε ότι, αν λίγο γρήγορα σας τα λέω, οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός, λέει, που γιορτάζει το όχι. Και αυτό το όχι είναι το όχι του Προμηθέα, είναι το όχι της Αντιγόνης, είναι το όχι της Τυπερμάχου που τραγουδάγανε μέσα στην Αγία Σοφιά, είναι το όχι του Μεσολογγίου, είναι το όχι της κατοχής εναντίον των Γερμανών και όταν λέει ο τελευταίος πολεμιστής της αντίστασης κοιμήθηκε τον πρώτο του νεκρικό θάνατο, κάτω κοιμήθηκε από τον ίδιο ουρανό που σκέπασε Μαραθωνομάχος και Σαλαμινομάχος. Αυτά ο Ανδρέ Μαλωρό. Τώρα θα τελειώσω, γιατί αν αρχίσω έτσι δεν τελειώνω ποτέ. Λοιπόν, θα σας πω μονάχα ένα πράγμα που για μένα δείχνει, άσχετα από σύμβολα, μνημεία, από δικέφαλους, αητούς, ό,τι θέλετε, τη συνέχεια αυτής της συγκινησιακής σχέσης με το παρελθόν, είναι αυτό που γράφει ο Ελίτης όταν λέει ότι μπαίνω, λέει, σε ένα παρεκκλήσι, σε ένα εξοκλήσι που δεν έχει κάτι. Άγιους, παλιούς Άγιους και αυτούς λίγο σαπισμένους από την υγρασία και νιώθω σαν να είμαι ο απόγονός τους, λες και έχω κάποια σχέση με το Βυζάντιο. Λες και έχει. Αυτήν τη σχέση την έχει όλος ο ελληνικός λαός με την Κωνσταντινούπολη, με την Αγία Σοφιά, με τον κτλ. Δεν θα πάω παρακάτω. Θα πω μονάχα ένα πράγμα, ότι μόνο στα ελληνικά λένε ότι ο ήλιος βασιλεύει σε καμία άλλη γλώσσα. Και γιατί ο ήλιος βασιλεύει ελληνικά, γιατί απλούστατα δίνεται εκείνη την ώρα ο ήλιος, ο καλοκαιριάτικος, δίνεται στα πορφύρα όπως ήταν ακριβώς ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, όπως ήταν ο Βυζαντινός Βασιλιάς. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω παρά να δείτε ένα καλό για βασίλεμα σήμερα. Και δίνω ακριβώς το λόγο στον κύριο Σόλογα, ο οποίος αμαρτάνει. Αρχίζοντας να γράφω,
Με συγκίνησε και αμηχανία αυτά τα λόγια για τον κεκοιμημένο γλυκό μου φίλο και μεγάλο ζωγράφο Δημήτρη Μηταρά. Σκέφτηκα την απροσδόκητη μοίρα που καθορίζει τη ζωή μας, τα χρόνια που χάθηκαν τόσο γρήγορα, καθώς και την αθέατη οδύνη που μας συντροφεύει σιωπηλά. Αμήχανος και μη γνωρίζοντας από πού να αρχίσω πρώτα τα εγκόμια, θυμήθηκα τα λόγια της κόρης μου, η οποία, όπως όλα τα παιδιά, διαισθάνονται καλύτερα το χαρακτήρα των ανθρώπων. «Μπαμπά, όσο θυμάμαι το σπίτι μας στον Κουβαρά, ο Μηταράς ήταν ο καλύτερος άνθρωπος από όλους τους φίλους που έρχονταν εκεί. Μιλούσε μαζί μου με αληθινό ενδιαφέρον και πάντοτε μου έφερνε ξύλινα χρωματιστά παιχνίδια, σβούρες και σπιτάκια, εξηγώντας μου με υπομονή πώς να τα παίζω. Έχει πάντοτε στο δωμάτιό της και ένα τρυφερό έργο του με χρώματα παστέλ που τους χάρισε στα βαπτίσια της. Όλοι τον αγαπούσαμε στη σχολή και πρώτος ο δάσκαλός μας Γιάννης Μόραλης, ο οποίος τον είχε βοηθό ήδη από τα σπουδαστικά χρόνια. Αντιλήφθηκε αμέσως την ξεχωριστή προσωπικότητά του, τη δημιουργική του φύση, τις μεγάλες του εικαστικές ικανότητες, το υψηλό του ήθος, το οποίο υπήρχε πάντοτε σε κάθε έκφανση της ζωής του. Οι στενοί του φίλοι Γιώργος Καρτάλος και Φάνη Σιαντής, που είχαν την τύχη να τον βλέπουν αργότερα και όταν ζωγράφιζε, μου μιλούσαν για το ακραίο θαυμασμό τους μπροστά στις απίστευτες ικανότητες του να δημιουργεί τους πινακές του. Ο τρόπος που ζωγράφιζε θύμιζε και σε μένα όσα γνώριζα για τον Πικασό, με τη βεβαιότητα στην κίνηση γραφής και οδηγώ το ένστικτο που γνώριζε μόνο του τι έπρεπε να κάνει. Μεγάλος θαυμαστής του πέραν του πλήθους των συλλεκτών υπήρξε και ο Γιώργος Αβίδης, ο οποίος τον θαύμαζε επιπροσθέτως όπως και εγώ για τα έξοχα κείμενά του, όπου προλογίζοντας εν θέρμος εκθέσεις και βιβλία του, γράφει. Αλήθεια ζήλεψα την ηθική άνεση της Παρισίας με την οποία ο Μηταράς διατυπώνει απλά το χέρι. Το ενδιαφέρον ερώτημα της συναντήσεώς μας, αν δηλαδή έχει το παρελθόν μέλλον, παρά το χαόδες του φάσματός του και την πολυσημεία των εκδοχών του, που το καθιστά σχεδόν εγγενώς αναπάντητο, παραμένει ένα ερώτημα με κρυφή, παιγνιώδη αναφορά. Δεν αποκλείεται ωστόσο να αναφέρεται και στον φυσικό αναπαλωτρίο τον νόμο της συνεχούς επαναλήψης. Στο σημείο αυτό ωστόσο θα προσπαθήσω να εντοπίσω μορφές παρελθόντος που διεισδύουν ως συνέχεια μιας πνευματικής παραδόσεως με ελληνικά χαρακτηριστικά, όπως τα καταγράφει ο Δημήτρης Μηταράς, τόσο στα εξαιρετικώς ενδιαφέροντα κείμενά του, όσο και με την ίδια τη ζωγραφική. Είναι φανερό άλλωστε ότι διακατήχε το κι αυτός από τον καημό της Ρωμιοσύνης, όπως λέει με θλίψη. Η βαβαρική σχολή με τον Όθωνα στήχησε στους Έλληνες έναν αιώνα παραπλανημένη ζωγραφική, η οποία ισοπαίδωσε και εξαφάνισε τεράστια ταλέντα. Και αλλού κάποια στιγμή η ελληνική τέχνη πρέπει να πατήσει με δικά της πόρτα. Στην ερημία των ημερών μας, η αναφορά στο Μηταρά καθίσταται παρηγοριά και ελπίδα. Στα υπέροχα αυτά κείμενά του, ο καθένας θα διαπιστώσει την έδεινα του για τον τόπο. Όπως ο Σεφέρης στις δύσκολες ώρες του γένους ανέτρεξε στον Μακρυγιάννη, δηλαδή στη λαϊκή ψυχή ως κυβωτό της ελληνικής παραδόσεως, έτσι και ο Μηταράς ανατρέχει στους επώνυμους και ανώνυμους λαϊκούς ζωγράφους και καταγράφει με τρυφερή και διεισδυτική ματιά λεπτομέρειες των απλών νεοκλασικών σπιτιών της Χαλκίδας των παιδικών του χρόνου. Παρατηρεί τη συνέχεια μιας γνώσεως ή μιας ιδιαίτερης οπτικής του κόσμου, η οποία αναφέρθηκε μυστηριωδώς και μορφοποιήθηκε από απλούς τεχνίτες ή και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Χαλεπάς, ο οποίος ξανασυνδέει μέσα από αιώνες σιωπής και εν απουσία γλυπτικών αναφορών αυτήν τη συνέχεια. Στο κείμενο «Ο στρατηγός και ο ζωγράφος», κείμενο πυκνό από έξοχες παρατηρήσεις για την ποίηση των εικόνων και τη χαρά της ζωής,
που αναδύεται υπερβαίνοντας τον εξαναγκασμό της περιγραφής των μαχών, γράφει. Στην ιστορία του ελληνικού έθνους είναι μοιραίο να δίδεται η καστική ταυτότητα μέσα από τους απέδευτους ζωγράφους, οι οποίοι φέρνουν εντός τους την πνευματική παράδοση και ανεπηρέαστο το εικαστικό όραμα του ελληνικού χώρου. Για τα σκηνικά του Καραγκιόζη λέει, αυτή η απλή τέχνη προσδιόριζε με αλάνθαστη ακρίβεια κάθε φορά την ταυτότητά μας, επαληθεύοντας τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μορφή και το περιεχόμενο αυτό που θα λέγαμε ελληνική τέχνη. Αγαπώ και εκτιμώ βαθύτατα την προσήλωσή του σε μια πνευματική αποστολή, το ζωγραφικό, το εκπαιδευτικό και το συγγραφικό του έργου, την αγάπη του τέλος στην πνευματική μας παράδοση που τον συνιστούσε. Γι' αυτό και ο Μηταράς ποτέ δεν τρομοκρατήθηκε από τους δίθεν προοδευτικούς εθνομηδενιστές ή τους μεταπράτες μιας καθυπαγόρευσης ξένης μοντερνικότητας, εκποιώντας την ψυχή του και την τέχνη του για δάφνες ενός δίθεν διεθνούς καλλιτέχνης. Για τη δικιά μας γενιά βρέθηκε στην δίνη των ψυχολογικών εξαναγκασμών που ασκούσαν και ασκούν ακόμα μεθόδους διακίνησης των ιδεών ως πρότυπα μιας δίθεν διεθνούς κουλτούρας. Η προβολή ονομάτων και τεχνοτροπιών έγιναν οχήματα διαπορθμεύσεων ολόκληρου του εξουσιαστικού και επεκτατικού του συστήματος. Σύστημα που τίνει να ομοιογενοποιεί τους εθνικούς πολιτισμούς και να ισοπεδώνει τις εθνικές ιδιαιτερότητες όπως και τα ίδια τα άτομα. Πιστεύω ότι τα ξένα πρότυπα τελικά έχουν πετύχει μέσα από κρυφή ή φανερή ιδεολογική τρομοκρατία να μας μεταγγίσουν τη δική τους αλήθεια για το τι είναι σπουδαία τέχνη, με αποτέλεσμα να προσχωρούν ιδίως οι νεότεροι άνευ αντιστάσεως στην εξομοίωση. Το να ζωγραφίζεις για παράδειγμα παραστατικά στη δεκαετία του 60 θεωρεί το επαρχιωτισμός. Ο Μηταράς το επισημαίνει λέγοντας, την περίοδο 1955-65 ήταν ντροπή να ζωγραφίζεις πορτρέτα. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας του Μόραλη, καθώς και τη γοητεία της, η οποία στάθηκε σωτήρια για πολλούς. Ο Μόραλης μας μετάγγιζε ένα αίσθημα ιερότητος, το οποίο συνιστούσε την τέχνη μας και ως ηθικό πρόταγμα. Μας θύμιζε την ανάγκη ασκήσεως και τη δυσκολία στην προσέγγιση. Μας μάθανε πώς να αποκρυπτογραφούμε αυτό που πραγματώνει την εσωτερική συνοχή της σύνθεσης, τους κρυμμένους ρυθμούς των σχημάτων, την αλχημιστική μίξη των χρωμάτων σε κλίμακες ενωτήτων, θερμοκρασιών και εκτάσεων. Η ζωγραφική ήταν για τον Μόραλη και για μας τότε υπόθεση ταυτισμένη με τη ζωή μας. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν να εγκαταλείψουν τη ζωγραφική, επειδή οι ταταριστές διακήρυξαν ότι η τέχνη είναι φαρμακευτικό προϊόν για ηλίθιους. Παρόλα αυτά γίναμε περιθωριακοί, γιατί η κυριαρχία των πάσης φύσεως επινοήσεων, κατασκευών και performance είχε γίνει καθεστώς. Ο ιστορικός τέχνης Ζαν Κλέρ και μέγας γνώστης του πνευματικού χώρου, το τελευταίο βιβλίο του «Χειμώνα στον πολιτισμό», καταγγέλει τα μεγάλα μουσεία Λούβρο, Βερσαλίες, ότι έγιναν αίθουσες τέχνης που δείχνουν τη ζωντανή δίθεν δημιουργία, επιβάλλοντας ενάντια σε κάθε κοινή λογική την ιδέα ότι τα πιο ηταμά, τα πιο σκανδαλώδη, τα πιο χυδαία, συχνά τα πιο ηλίθια έργα της σημερινής τέχνης εγγράφονται υπό το διακριτικό σήμα σύγχρονη τέχνη. Ο Μηταράς αντιστάθηκε στο κυρίαρχο αυτό πνεύμα μειονεξίας και μιμητισμού, με τη ζωγραφική και το γραπτό του λόγου. Δεν τρόμαξε και δεν μιμήθηκε τίποτα, γιατί γνώριζε ότι στα έργα που μιμούνται απουσιάζει αναγκαστικά η δημιουργός μνήμη μιας καταγωγής και μιας συνέχειας, η απουσία της οποίας θα καθιστά τυπικό μόρφωμα μιας έρημης, άνυδρης και ακατοίκητης ενδοχώρας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ μιλώντας και δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη μου για τη στάση του Μηταρά ως συντρόφου εν πολέμου απέναντι στη δίνη μιας επέσχυντης αλλοπιώσεως που κατέστησε αφαιρέγγιο ακόμα και τον προσδιορισμό μας ως ζωγράφο,
αφού στην περίφημη σύγχρονη τέχνη η ζωγραφική είναι πια ξεπερασμένη. Άλλες μορφές εκφράσεως την αντικατέστησαν εδώ και έναν αιώνα. Τώρα η τέχνη συνίσταται στο γέμισμα τσουβαλιών με κάρβουνα, στην πιο ήπια εκδοχή. Ο Μηταράς ήταν ο άνθρωπος, ο απολύτως ταυτισμένος με τη ζωγραφική. Ανιδιοτελής και ιδεολόγος. Όταν του ζήτησαν να έρθει σαν επισκέπτης καθηγητής στους δικούς μου αρχιτέκτονες σπουδαστές, δέχτηκε ευχαρίστως και προσήλθε πανέτοιμος με προτζέκτορες και διαφάνεια. Χάρηκα τη μεθοδική και εναργή διδασκαλία του, σχεδόν ταυτόσιμη με εκείνη του δασκάλου μας. Τον τελευταίο καιρό, με τη βοήθεια μιας γραμματέως, ο Μηταράς υπαγόρευε τα τελευταία του λόγια για το χρώμα. Το πάθος του να δημιουργεί δεν σταμάτησε ποτέ. Η επιθυμία του να μου διαβάζει η κοπέλα από σπάσματα με συνέθλιβε. Ένας ζωγράφος να μην βλέπει. Σκεφτόμουν και τη γλυκιά μας Χαρίκλια, πάντα δίπλα του. Η μοίρα μας κειμένο μολύ. Δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει. Ούτε η ύψη μας παρηγορεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ταπεινή μου φιλία με συγκίνηση, θαυμασμό και αγάπη στον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Δημήτρη Μηταρά. Κύριε μου, λίγοι είχαν την τύχη να τον ξέρεις όπως τον ξέρεις. Αλλά οπωσδήποτε ο Μηταράς ήταν δάσκαλος. Πάνω από όλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλοι γιορτάζουμε τη γενιά του 30. Όλα τα ξέρουμε για τη γενιά του 30. Δεν ξέρουμε τίποτα για τη γενιά του 60. Απολύτως τίποτα. Θα πω δύο λόγια μόνο. Και το λέω για την φίλη μου, την Μαρίνα την Πλάκα, που βλέπω εδώ, και την Έφη, την Ανδρεάδη, ότι η μεν γενιά του 30 πάσχισε για να φέρει την Ευρώπη στην Ελλάδα. Αυτό έκανε. Και το έκανε τέλεια. Η γενιά του 60 πάσχισε για να βγάλει την Ελλάδα προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο. Και θυμάμαι, όταν ήμουνα τότε, παλιά χρόνια, πρόεδρος του Μπομπού, μου λέει ο Μαρτάν, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του μουσείου, μου λέει, κυρία Αρβελέ, οι στιβαρές κυρίες είναι Ελληνίδες. Λέω, τι εννοείς? Και εννοούσε με στιβαρές κυρίες τις κυρίες του Μηταρά. Λοιπόν, η Ελλάδα βγήκε έξω χάρη ακριβώς σε αυτήν τη γενιά του 60, στην οποία ανήκεις και εσύ, Σωτήρη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Φωτεινή και να ακούσουμε και την ψυχαναλυτική αδέρφη πλευρά. Η τέχνη είναι η απόδειξη ότι η ζωή έτσι όπως είναι δεν μας είναι αρκετή. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, ότι η ζωή έτσι όπως είναι δεν μας είναι αρκετή. Θέλω να πω κάτι για την Ελένη. Στο κρατάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει να κάνει με τη λέξη γοητεία, αλλά όχι όπως την έχουμε στο νου, με την ευκολία τη λέξη γοητεία. Λοιπόν, μη με παρεμπέ. Λοιπόν, γοητεία, και θα σας πω μετά ποιος το είπε αυτό, γιατί δεν είναι δικό μου. Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση ναι, χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Αλμπέρ Καμιού. Νομίζω ότι όταν το έλεγε αυτό, είχε στο νου του εσένα. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω, γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση ναι, χωρίς να έχεις κάνει προηγουμένως κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Λοιπόν, θα μιλήσω μέσα από δύο ιδιότητες, που είμαι ψυχολόγος και γράφω μυθιστορήματα. Μέσα στα μυθιστορήματά μου παλεύω να
ξεκαθαρίσω λίγο, να καταλάβω αυτή την απορία που γεννάει ο άνθρωπος και τις αντιφάσεις κυρίως που το κατακλείζουν. Ο Σέξτρου λέει ότι είμαστε πλασμένοι από την ύλη των ονείρων. Θα πω ότι είμαστε πλασμένοι από την ύλη των αντιφάσεων, των αλληλοσυγκρόμενων επιθυμιών και μία από τις κεντρικές αντιφάσεις που μας συγκροτούν ως υποκείμενα είναι η σχέση μας με το χρόνο, με το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον. Θα μπορούσαμε να είχαμε ρωτήσει και αν το παρόν έχει μέλλον, πράγμα που θα το έκανε ακόμα πιο τρομακτικό το ερώτημα. Θα μιλήσω... Λοιπόν, θα χαρακτήριζα λοιπόν τη στάση μας απέναντι στο χρόνο, μια στάση έντονα αμφιθυμική. Υπάρχει μια ευκολία, το παρελθόν, είτε να το ακυρώνουμε, να το πετάμε, ας πούμε, στα σκουπίδια, είτε να το εξοραίζουμε. Φάνηκε μέσα, έτσι όπως μας μίλησε ο Σωτήρης ο Σόρογκας, μέσα από μια αυτή την συγκίνηση και αυτή την αγωνία να διατηρηθεί κάτι από το παρελθόν για να μην χαθεί το μέλλον και βεβαίως και το παρόν. Αν δεν ξέρεις που πας, πιάσου από την αρχή, είναι μια σοφή παροιμία. Αν αυτή όμως η αρχή προσλαμβάνεται στον εαυτό μας, προσλαμβάνεται από εμάς τόσο αμφιθυμικά και συγκρουσιακά, τα πράγματα δυσκολεύουν. Στο τελευταίο μου βιβλίο που μου έκανε τιμή να το αναφέρει η Ελένη, ο Έλληνας ασθενής, μην μπορώντας να διαχειριστεί όλες αυτές τις αντιφάσεις, οδηγείται στην αυτοχειρία. Βεβαίως υπάρχουν πολύ πιο καλές λύσεις, θα έλεγα, από αυτήν. Θα μιλήσω, όπως καταλάβατε, θα κάνω μια ανώμαλη προσγείωση στο άτομο. Θα μιλήσω για όλα αυτά που είπε η Ελένη πριν, πώς απηχούν σε ένα ψυχισμό, σε ένα σώμα, σε μια υποκειμενικότητα. Υπάρχει ένα ποίημα, ξεκινήσω με ένα ποίημα που το ξέρει πολύ καλά η Ελένη, του Έλιοτ. Από τα τέσσερα κουαρτέτα, είναι το πρώτο κουαρτέτο, το Bern Norton. Και θα ξεκινήσω με ένα ποιητή, γιατί αυτό που έλεγε ο Φρόιντ ισχύει πέρα για πέρα, όπου λέει με πήγαιναν οι θεωρίες μου, υπήρχε πάντα πριν εκεί ένας ποιητής που με περίμενε. Ακούστε λοιπόν αυτά πώς σχολιάζει ο Έλιοτ τη σημερινή μας συνάντηση. Τι λέει? Ο παρόν χρόνος και ο παρελθόν χρόνος είναι ίσως και οι δύο παρόντες στον μέλλοντα χρόνο. Και ο μέλλον χρόνος περιέρχεται στον παρελθόντα χρόνο. Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί και ό,τι συνέβη δείχνουν σε ένα τέλος που είναι πάντα παρόν. Αυτό το τέλος είναι πάντα παρόν. Και ξέρετε, δεν μπορώ, ετοιμάζοντας, σκεφτόμενοι πώς θα μπορούσα να υπηρετήσω, να μοιραστώ με εσάς ένα τόσο τεράστιο θέμα, μου ήρθε στο νου μια ιστορία η οποία νομίζω ενσαρκώνει αυτή τη θεματική. Μου ήρθε στο νου ένα μυθικό πρόσωπο, ένας μύθος, ο Ηνίας. Λοιπόν, και ένα γλυπτό. Και με γλυπτό, μια και είμαστε σε χώρο τέχνης. Και πάρα πολύ πίνακες ζωγραφικής, ο οποίος είναι βέβαια, τους γνωρίζει η Μαρίνα. Ο μύθος μας λέει, λοιπόν, ότι μετά την καταστροφή της Τροίας, οι Αχαιοί διαμήνυσαν σε κάποιους Τρώες, που ονομάστηκαν Ενιάδες, ότι μπορούσαν να πάρουν από τα σπίτια τους, εγκαταλείποντας την Τροία, κάποια πολύτιμα πράγματα. Και οι περισσότεροι πήρανε σακιά με θησαυρούς, πολύτιμα τη Μαλφή. Ο Ηνίας διάλεξε να πάρει τους ώμους του, τον ανήμπορο και εύθραυστο και γυραιό πατέρα του. Και να τον βάλει στους ώμους του, ο Αγχής. Και το μικρό του γιο, βέβαια, τον Αρκάνιο. Υπάρχουν πολλοί πίνακες ζωγραφικής που το απεικονίζουν σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Υπάρχουν αγκία, υπάρχουν αμφορείς. Θα μείνω σε ένα εκπληκτικό γλυπτό του Μπερνίν, στη Βίλα Μποργκέζε, στη Ρώμη.
είναι ένα γλυπτό που παριστάνει τον Ενία με ένα εκπληκτικό τρόπο, κουβαλά στους ώμους του τον Αγχίση, ο οποίος Αγχίσης κρατάει στα χέρια του ως πολύτιμη πραμάτια τους εφαίστειους θεούς που πήρε από το σπίτι, γιατί ξέχασα να σας πω, όταν πήρε τον πατέρα του, οι Αχαιοί συγκινήθηκαν πάρα πολύ και του είπανε «Μπορείς να πάρεις κι άλλα πράγματα τώρα, μπορείς να γυρίσεις να πάρεις κι άλλους θησαυρούς». Οι θησαυροί που πήρε ήταν τα ξώνα των θεών και τα θρησκευτικά κοιμήλια που είχε στο σπίτι του. Στο γλυπτό λοιπόν αυτό, ο πατέρας κρατάει στα χέρια του τους θησαυρούς αυτούς και στα πόδια είναι ο μικρός γιος. Ξέρετε, είναι ένα εκπληκτικό γλυπτό, εκεί καταλαβαίνεις τι είναι μεγάλη τέχνη, γιατί αναπνέει το άγαλμα, είναι σαν να ακούς την αναπνοή, έχει πόρους, έχει δέρμα, έχει χαθεί όλη η στατικότητα του άψυχου μαρμάρου και βλέπεις όλη τη στοργή, όλη τη μέλια, βλέπεις να απεικονίζονται όλα αυτά τα συναισθήματα που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Λοιπόν, ο Ενίας που στην Ιλιάδα υμνείται για την αξιοσύνη του στις μάχες, εδώ υμνείται για κάτι άλλο μέσα από αυτό το υπέροχο γλυπτό. Υμνείται ακριβώς για αυτά τα συναισθήματα. Φεύγει η στρατιωτική υπεροχή και μπαίνουμε μπροστά σε θέματα φροντίδας, έγνοιας, στοργής. Και βέβαια να σκεφτούμε ότι είναι τόσο δεμένες αυτές οι τρεις γενιές, το μικρό παιδί στα χέρια, ο εύθραυστος γυραιός πατέρας στους ώμους και ο ίδιος ο Ενίας είναι μαζί, είναι ένα τρία σε ένα. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι αυτό παρελθόν, παρόν μέλλον, δεν μπορεί, αν δεν είναι μαζί, αν δεν είναι μαζί, τότε πολύ απλά θα πω το μέλλον είναι νεκρό, δεν υπάρχει. Και ας αναρωτηθούμε εδώ, πώς μπόρεσε ο Ενίας να χτίσει μια νέα πόλη, τη Ρώμη, μήπως μπόρεσε να τη χτίσει, ακριβώς, ερώτημα, κουβαλώντας τους ώμους του, τον γυραιό πατέρα που κουβαλούσε στους ώμους τους εφαίστειους θεούς και στα πόδια του τον νεαρό Αρκάνιο, το γιο. Είναι μια συνθήκη λοιπόν, ίσως κάθε ίδρυση είναι και μια επανίδρυση και έχει να κάνει με όλα αυτά, με όλα αυτά τα υλικά που λέμε. Αν προσγειωθούμε όμως τώρα στο σκοτεινό παρόν, που υπενήθηκε το κατήγγειλε Σωτήρης, όπως που έφερε. Το παρελθόν ως αντικείμενο νοσταλγίας, μία λέξη που αξίζει να βάλουμε στη σημερινή μας συνάντηση, είναι η λέξη νοσταλγία. Το παρελθόν λοιπόν ως αντικείμενο νοσταλγίας και το μέλλον ως τι, ως αντικείμενο φόβου θα πω και θα πάω σε δύο ζωγραφιές νέων παιδιών. Αν μου επιτρέπετε να φύγω από τη μεγάλη τέχνη τώρα και να πάω σε δύο παιδιά που ένα γόρι και ένα κορίτσι. Ζωγράφισέ μου κάτι που να σε αφορά, ζήτησε από το ένα παιδί. Κάτι που να έχει σχέση με σένα. Ο νεαρός πήρε ένα χαρτί, πήρε ένα μολύβι, ζωγράφισε ένα παράθυρο και μετά βιαστικά το διέγραψε, το μουτζούρεσε. Στη θέση του παράθυρου έμεινε ένα γλυκέτσι. Αυτό είναι το μέλλον, μου είπε. Το μέλλον, ένα κλειστό παράθυρο. Το δε κορίτσι, ζωγράφισε τον εαυτό του σαν έμβριο μέσα σε ένα κύκλο. Λοιπόν, θέλω, αν σκεφτούμε αυτές τις δύο ζωγραφιές στην αλληλουχία τους, βλέπουμε ένα έμφοβο μέλλον, βλέπουμε ξέρετε, μια μεγάλη έρευνα που έγινε για το τι πιστεύουν οι Έλληνες το 2018, τα τρία κυρίαρχα συναισθήματα που βγήκανε για το σήμερα, που φτάνουν στο απόγειο στα νέα παιδιά, ήταν οργή, ντροπή και φόβος. Ναι, οργή, ντροπή και φόβος.
Πιστεύω ότι όταν η σχέση μας, καταρχήν ο φόβος τον έχω χαρακτηρίσει ως μία φυλακή υψίστης ασφαλείας. Όταν είμαστε μέσα στο φόβο, είμαστε μέσα σε μία φυλακή η οποία τι κάνει. Μας διαχωρίζει, αναγορεύει το εμείς σε υπέρτατη αξία, καλλιεργεί μία κουλτούρα μίσους και μυσαλλοδοξίας. Καταστρέφουμε για να μην καταστραφούμε. Αυτή είναι η συνθήκη του έμφοβου ατόμου μέσα στην φυλακή υψίστης ασφαλείας που θεωρώ ότι είναι ο φόβος. Και πιστεύω ότι οι μέρες μας ευνοούν δυστυχώς μια τέτοια διχαστική κουλτούρα φόβου. Καλλιεργούν όμως και κάτι άλλο αυτοί οι καιροί. Μια νοσταλγία. Τι νοσταλγία, που βεβαίως αυτό που έλεγε η Σιμών Σινιωρέ, η νοσταλγία δεν είναι πια αυτό που ήταν, μεγάλη κουβέντα που είπε τώρα. Ποια είναι αυτή η νοσταλγία, και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε λίγο να γίνω ψυχοδυναμική Ελένη. Είναι η νοσταλγία για κάτι που δεν υπάρχει πια. Για ένα τόπο ασφαλείας. Αυτή η ζωγραφική με τον κύκλο που θυμίζει λίγο τη μήτρα που έκανε το νεαρό κορίτσι και κλείστηκε εκεί μέσα. Είναι η νοσταλγία για ένα χαμένο παράδεισο που δεν υπάρχει πια. Η λέξη τραύμα που είπε πριν η Ελένη και αναφέρει σε μένα, η λέξη τραύμα, ελληνική αυτή η λέξη, είναι από το ρήμα τιτρόσκο που σημαίνει διαπερνώ το προστατευτικό, ένα προστατευτικό περίβλημα του ψυχισμού. Ο τραυματισμένο σημαίνει δεν έχει έναν ασφαλή τόπο. Έχει τρωθεί η αίσθηση ενός τόπου ασφαλείας. Στην έρευνα που σας έλεγα πριν, έχει ενδιαφέρον ότι όλοι οι θεσμοί καταραίουν. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αιμορραγεί. Ένας θεσμός βγαίνει αλόγητος. Ποιος είναι αυτός που έχει σχέση με την νοσταλγία που λέω τώρα? Η οικογένεια. Η οικογένεια, 85%, ένα συντριπτικά μεγάλος αριθμός των ανθρώπων, θεωρεί ότι η οικογένεια είναι ο θεσμός τον οποίο εμπιστεύεται. Όμως η οικογένεια έχει μέσα και μια φοβερά προστασία και αυτές τις δύο ανάγκες που συγκροτούν το ψυχισμό μας και πιστεύω ότι η σημερινή εποχή της φτάνει στο απόγειο στη σύγκρουσή τους, η ανάγκη της αυτονομίας, της ανεξαρτοποίησης και η ανάγκη της συγχώνευσης, που δείχνει ζωγραφιά να είσαι προστατευμένος στη κοιλιά της μάνας σου, είναι μια εποχή που αυτή τη δεύτερη ανάγκη, που προφανώς μένει ακάλυπτη και αξίζει να μένει ακάλυπτη, γιατί το να γυρίσουμε πίσω στη κοιλιά της μάνας μας σημαίνει ότι είμαστε ήδη νεκροί, όμως ίσως αυτή η αμφιθυμία που χαρακτηρίζει τη σχέση μας απέναντι στον χρόνο να αντλεί, να τροφοδοτείται από κάποια κατάσταση από την οποία περάσαμε όλη στη ζωή μας, εκεί, στην αρχή της ζωής μας, στον πρώτο χρόνο της ζωής μας, όπου δεν υπήρχαμε ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά υπήρχαμε ως μέρος μιας συμβιωτικής σχέσης με τη μάνα. Αυτή η συμβιωτική σχέση έχει μείνει, ένα ίχνος αυτή η συμβιωτική σχέση. Έχει μείνει ανεξίδηλο μέσα στο μυαλό μας για να μας χαρίζει τι, την ουτοπία, ότι υπάρχει κάποιος που ως φοβερά προστασία θα μας προστατεύσει, δεν θα μας αφήσει να πονέσουμε, να χαθούμε, να σκεφτούμε. Και βεβαίως οι ουτοπίες πολύ λίγο κρατάνε, ακόμα και εκεί στον πρώτο χρόνο της ζωής, πολύ γρήγορα αρχίζει το μωρό να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ετερότητα, υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο εκεί, ότι δεν είναι δύο σε ένα. Και εκεί βέβαια αρχίζει η αμφιθυμία. Το στήθος δεν μπορεί να είναι συνεχώς παρόν, αρχίζει η επιθετικότητα, το μίσος. Και όλο αυτό, ξέρετε, όλο αυτό το αλληλοσυγκρουόμενο, μίλησε η Ελένη, είπε πριν, για self-esteem της ιστορίας. Θα πω για το self-esteem του ατόμου. Ποιο είναι το αίτημα, τι θέλει ο καθένας από εμάς, ποιο είναι το μεγαλύτερό μας αίτημα. Θα πω πάρα πολύ απλά, με κίνδυνο να φανεί απλουστευτικό, δεν είναι απλουστευτικό, να μας αγαπάνε. Πίσω από όλα όσα κυνηγάμε, την επιτυχία, το κύρος, την εξουσία, τη δημιουργία, την τέχνη, το χρήμα, την αλληλεγγύη,
υπάρχει ένα αίτημα. Κάθε αίτημα είναι αίτημα αγάπης. Και αν νιώσω ότι αγαπηθώ, θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Και τι σημαίνει με αγαπώ? Με αγαπώ σημαίνει μαθαίνω μια αλήθεια για τον εαυτό μου. Όχι ποιος είμαι, γιατί το υπενήθηκε η Ελένη, δεν υπάρχουν σταθερές ταυτότητες. Θα μάθω μια αλήθεια για τον εαυτό μου, όχι για το ποιος είμαι, αλλά για το ποιον μπορώ να γίνομαι. Αυτό το γίνομαι που αφήνει την ταυτότητά μας ανοιχτή σε μια δυναμική διαδικασία, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά για να καταφέρουμε να μην συρρυκνώσουμε αυτή τη διαδικασία της ταυτότητας, να είναι ανοιχτό σε να γίγνεσαι, πρέπει κάπου κάπως να έχει ικανοποιηθεί αυτό το αίσθημα του self-esteem, της ιστορίας, είπε η Ελένη, εγώ το προσγειώνω στο υποκείμενο, το προσγειώνω στο άτομο. Το αγάπησέ με, λοιπόν, που κρύβεται πίσω από το... Ξέρετε, ο Φρόντ σε βαθύ γύρω, σε ένα γράμμα στη Μαρία Βονοπάρτη, είχε γράψει. Έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία και ακόμα λέει δεν έχω καταλάβει. Μπόρεσα να καταλάβω τι στο καλό θέλει μια γυναίκα. Και θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εδώ όχι μόνο μια γυναίκα, αλλά ένα παιδί, ένα μεγάλο, ένα ενήλικα, ένα άνδρα. Να αγαπηθεί. Θέλει αγάπη. Να, για να μπορέσει να υπάρξει. Είπα για νοσταλγία. Θέλω να κάνω προσγείωση τώρα στην εποχή αυτή που ζούμε. Αυτή την εποχή που την πολύ εύστοχο ονομάστηκε ως ρευστής νεωτερικότητας. Νοσταλγία, παρόλα αυτά, είναι κυρίαρχη. Θέλω να πω ένα μικρό παράδειγμα που με έχει... Το έχω πει... Αυτό είναι το μόνο που ξαναπεί, Ελένη, το πω τώρα. Λοιπόν, είναι μια ιστορία από το διαδίκτυο που την αλίευσα. Είναι ένα κοριτσάκι, ένα ορφανό από τη Συρία, που έχει χάσει την μητέρα του. Και είναι, οι κοινωνικές υπηρεσίες το έχουν περιθάλψει μέσα σε ένα ορφανοτροφείο και το κοριτσάκι δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, αναζητάει τη μητέρα του και τι κάνει. Πάει στο προάβλιο του ορφανοτροφείου και με μια ημολία ζωγραφίζει ένα μητρικό σώμα, βγάζει τα παπουτσάκια και κουλουριάζεται μέσα σε αυτό το ζωγραφισμένο μητρικό σώμα, βγάζει τα παπουτσάκια του έξω από το μητρικό περίγραμμα, απόδειξε ότι το μητρικό σώμα είναι ένα ιερό τέμενος, είναι κουλουριασμένο εκεί και κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτή η φωτογραφία έσπασε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Like, χιλιάδες, εκατομμύρια. Ήταν σαν ένα έργο τέχνης. Είπαμε, η τέχνη είναι η απόδειξη ότι η ζωή έτσι όπως είναι δεν μας είναι αρκετή. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι όλο αυτό ήταν στημένο, ήταν fake, δεν ήταν αληθινό. Ήταν μια στημένη φωτογραφία από τον Ιρανό φωτογράφο θείο της, ο οποίος την έστησε εκεί πέρα, σαν τμήμα μιας έκθεσης που έκανε μετά, μάλιστα με τίτλο «I have a mother». Έχω μια μητέρα, ήταν ο τίτλος έκτης. Γιατί σας λέω αυτή την ιστορία? Σας λέω για να σας πω ότι παρότι καταγγέλθηκε ως ψεύτικη fake news αυτή η φωτογραφία και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με το σήμα fake και διαγεγραμμένη ως προς την αλήθεια της, συνέχισε απτόητα να προσελκύει ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Συνεχίζανε δηλαδή, γνωρίζοντας ότι είναι ψεύτικη, να συγκινούνται από αυτή την ψεύτικη φωτογραφία, να τη θέλουν, να δελεάζονται από αυτό που απέπνε αυτή η φωτογραφία, αυτή την νοσταλγία, από ένα μητρικό μορφοείδωλο που ήταν όλο κατασκευασμένο. Κάτι μας λέει όμως αυτό το πράγμα, να σκεφτούμε ότι κάτι μας λέει ότι αν είναι αλήθεια ότι ο οργανισμός μας δομείται από αυτές είναι οι δύο θεμελιακές τάσεις που έχουμε, μία τάση στο άνοιγμα, στην ανεξαρτησία, στην αυτονομία και μία τάση στη συγχώνευση, στην προστασία, στο οφησίασμα, η εποχή αυτή δυσκολεύει την φτάνει στο απόγειο την εναρμόνιση αυτών των δύο αναγκών. Και εδώ θα ξαναπώ αυτή
πολύ λίγα λόγια αυτό το παράδοξο του Σόπενάουερ με τα σκατζοχυράκια, που είναι μια τόσο αληθινή παραγωγή που λέει για τα σκατζοχυράκια που μέσα σε μια σκοτεινή και παγωμένη νύχτα, τι θέλουν, θέλουν να πλησιάσουν το ένα το άλλο για να είναι μαζί, αλλά όταν πλησιάσουν πολύ το ένα το άλλο, του ενός οι βελόνες κινδυνεύουν να τρυπήσουν τις βελόνες του άλλου και έτσι πεθαίνουν από αιμορραγία. Γι' αυτό, για να μην πεθάνουν από αιμορραγία, απομακρύνονται γρήγορα ο ένας από τον άλλον. Και εκεί παγώνουν από μοναξιά και κρύο. Όλο το ζήτημα λοιπόν είναι που έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, παρελθόν, παρόν, μέλλον, όλες αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις που κάθε μία από αυτές τις έννοιες γεννά, πώς θα τις συντεριάξουμε, πώς θα συντεριάξουμε το πολύ κοντά, ας πούμε το πολύ κοντά στο παρελθόν που μπορεί να μας αφαιρέσει κάτι, μας αφαιρέσει κάτι από το παρόν μας, και το πολύ μακριά από το παρελθόν. Θα μας παγώνει από την ταυτότητά μας, μας απομακρύνει, γινόμαστε ένα ξένο άτομο, γινόμαστε κάποιος άλλος. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα συντεριάξουμε αυτά τα δύο? Δεν θέλω να γίνω διδακτική, αλλά υπάρχει ένας άλλος πίνακας εδώ που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, που σκεφτόμουν εγώ ετοιμάζοντας στην παρέμβασή μου, που είναι ο πίνακας του Πάουλ Κλέρ με τον Άγγελο, με τον Άντζελους Νόβους που έχει σχολιάσει ο Μπένιαμιν, που είναι ένας άγγελος που υπάρχουν πίσω συντρίμια του, είναι με... δεν τον περιγράφω ωραία, είναι πολύ πιο ωραία η περιγραφή, δεν είναι ο πίνακας τόσο ωραίος, η περιγραφή που κάνει ο Μπένιαμιν είναι εκπληκτική. Ο άγγελος, υπάρχουν πίσω συντρίμια, στίβες από συντρίμια. Εκείνος είναι με ορθάνυχτα τρομαγμένα μάτια, νιώθεις ότι θέλει να γυρίσει πίσω, να δει τα συντρίμια, να δει τι υπάρχει πίσω, αλλά υπάρχει μια θύελα που τον σπρώχνει μπροστά. Η θύελα αυτή, λέει ο Μπένιαμιν, είναι η πρόοδος. Είναι η ιστορία που σε προσπρώχνει μπροστά με βία και δεν σε αφήνει να σταθείς έστω για λίγο, να συλλογιστείς τα ερήπια. Εδώ λοιπόν υπάρχει η έννοια του αναστοχασμού. Του αναστοχασμού του τι έχουμε χάσει. Του να έχουμε μια άλλη στάση απέναντι στο παρελθόν. Εδώ δεν θέλω να γίνω διδακτική, όμως πιστεύω ότι η κοινωνία μας αυτή είναι μια κοινωνία νη-πένθης, το λέγαμε με τη Μαρίνα. Είναι το όχι στο πένθος. Είναι μια κοινωνία που λέει όχι στο πένθος. Το νη-πένθες είναι μια υπέροχη ομοιρική έννοια που έβαλε η Ελένη στο Τηλέμαχο, για να μην, όταν βρεθήκανε στο παλάτι του Μενέλαου και δεν ξέραν ότι ήταν ο γιος του Οδυσσέα, και ξαφνικά υπήρχαν χαρές και πανηγύρια και έπεσε σε μια αβάσταχτη θλίψη ο Τηλέμαχος για τον Οδυσσέα. Και τότε, για να μην λυπάται, η Ελένη, που ήξερε από βότανα, είπε πριν, λένε ότι μέσα από τις επιβιώσεις είναι τα βότανα και τα μαντζούνια. Ένα από αυτά τα μαντζούνια είναι και τον Υπενθές. Κάνει λοιπόν τον Υπενθές. Τον Υπενθές φάρμακον, λέει, Υπενθές, άχολόντε κακών επίλυθων απάντων. Τι κάνει? Όποιος το πιει, δεν χύνεται στο μάγουλό του δάτη. Απαλύνεται η θλίψη του. Και το ερώτημα είναι, αν απαλυνθεί η θλίψη, αν ακυρωθεί, αν φύγει από το δάκρυ στο μάγουλο, μήπως κάτι χάνουμε, μήπως γινόμαστε εξόριστοι από τον εαυτό μας όταν σπέβδουμε να διώξουμε γρήγορα και βιαστικά τη σημασία του πένθους? Κάτι ξέρανε βέβαια γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες όταν βάλανε το ασκληπείο, το χώρο γιατριάς του πόνου, και το στήσανε δίπλα κοντά στην επίδαυνο. Στον χώρο της τέχνης, ο πόνος δηλαδή, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Της ζωής μας. Και θα τελειώσω, δεν ξέρω αν θα κάνουμε κουβέντα μετά. Είχα κι άλλο να πω, δεν θα το πω για να μην σας κουράσω, αλλά ίσως να τελειώσουμε με την προτροπή των δικών μας που λέγανε και κάνανε τον φόβο του θανάτου ίστρο της ζωής. Ευχαριστώ πολύ.
Καταλάβατε γιατί σας είπα να διαβάσετε τον Έλληνα ασθενή. Ποιος τη χάρη μου. Τέτοια διαφήμιση δεν μπορούσα να κερδίσει. Έδωσα συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο για τη γυναίκα που έχει. Εγώ τον διάλεξα, δεν με διάλεξε. Καταλάβατε. Πάει αυτό. Τώρα, με τσίκλησε. Με τσίκλησε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θα κάνουμε διάλεξη στη διάλεξη, έτσι. Φωτεινή, θα τα πούμε αλλού. Αλλά ένα μόνο πράγμα. Όταν ο Ηλίας παίρνει τον Αρχίση στην αγκαλιά του, πάει από την Ιδιδό. Λοιπόν, ίσως τον αφήνει εκεί. Δεν πειράζει, αυτό δεν το λέω πουθενά. Αλλά λέω κάτι άλλο. Ότι όλοι οι βασιλιάδες των δυτικών βασιλείων, όλοι, λέγονται Τρώες. Όταν εγώ το έβλεπα, λέω, τρελαθήκανε οι Γάλλοι. Από πού και ως πού είναι Τρώες οι βασιλιάδες τους. Οι Γερμανοί, οι πάντες, αλλά κυρίως οι Γάλλοι. Γιατί ακριβώς θεωρούνται ότι είναι απόγονοι του Ηλία και καμία σχέση με εμάς. Καμία σχέση πολιτιακή παρόλες τις δημοκρατίες που λέμε. Έτσι, λοιπόν. Τρώες, λοιπόν, οι βασιλιάδες. Τώρα, το άλλο που θα πρέπει να σας θυμίσω, γιατί το είπες λίγο βιαστικά, για τον Πικάσο, όταν λέει, τον ρωτήσανε, όταν καίγεται ένα σπίτι, τι θα πάρεις από εκεί, και απαντάει το γατί, το γατί ο Πικάσο. Ρωτώ τον Μπουλές μια στιγμή, βρε Πιέρα, του λέω, καίγεται ένα σπίτι, τι θα πάρεις από εκεί, και ο Μπουλές μου απαντά, τη φωτιά. Λοιπόν, αυτό είναι του Μπουλές. Άλλο τώρα, πώς σκοτώθηκα με τον Μπουλές για άλλο λόγο. Δεν πειράζει, δεν θα καταλάβω. Ένα τελευταίο, Φωτεινή μου. Η οικογένεια είναι ασφαλώς ο πιο παλιός θεσμός που υπάρχει. Λέω ότι είναι το πιο παλιό εμείς. Δεν υπάρχει άλλο εμείς. Το πρώτο εμείς είναι το οικογενειακό. Λοιπόν, άρα η κάθε ταυτότητα ατομική έχει το ρίζωμά της σε αυτό το εμείς. Λοιπόν, τώρα το πώς το κάνουμε αυτό το εμείς μετά είναι άλλο πρόβλημα, όπως κάνουμε και αυτό που λέω, την ελληνική γλώσσα. Λέει ότι όποιος μιλάει λέει ελληνικά γεννιέται πολιτισμένος. Αλλά το τι κάνουμε μετά τη γλώσσα, άλλο αυτό δεν λέγεται. Τώρα, δεν θα μιλήσω για την παρουσιολογία του παρελθόντος. Αυτά θα τα πούμε ίσως με τον Κωνσταντίνο μετά. Αλλά είπες για το παρόν κάτι. Λοιπόν, εμείς στα γαλλικά, όπως τα ξέρεις, λέμε ότι το παρόν είναι σε εκειδιστός από το μέλλον και από το παρελθόν. Δηλαδή είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο. Όσο να το πούμε είναι παρελθόν κτλ. Να μην σταθούμε ούτε εκεί, αλλά όσο τώρα για τα παλιά που έρχονται μπρος, να μην θυμηθούμε τον Προύς καθόλου, γιατί θα αρχίσουμε μεγάλη κουβέντα, αλλά ας θυμηθούμε τον Ορφέα και την Ευρυδίκη. Λοιπόν, το ότι ακριβώς δεν έπρεπε να πει τα πίσω, δεν έπρεπε να πει το πίσω, τα πλήρωσε. Ελένη, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και μου ευχαριστώ που το λες αυτό, ότι πόσο από παλιά δεν είναι καινούριο, ότι το πίσω, να σταθείς για λίγο και να κοιτάξεις πίσω, ενέχει ένα κίνδυνο, είναι σαν να... μια απειλή. Έτσι, ότι θα χάσεις το αντικείμενο της αγάπης σου, ίσως πεθάνεις κιόλας, δηλαδή... Κάπου το κοιτάω πίσω, έχει μια αρχαιολογία φορτισμένη, δεν είναι... Έτσι, μπράβο. Το οποίο είναι τρομερό, αν το σκεφτούμε, έτσι, μπράβο. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εκεί μας οδηγεί σε αυτό που λέω, στην γραφή την ψυχαναλυτική, όπου η σύγχυση είναι τάξη. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια τάξη ψυχική, την οποία πρέπει να ακολουθήσεις με όλα τις τα δεδομένα. Τα δεδομένα τώρα είναι ο Κωνσταντίνος της Σουκαλάκης. Να ευχαριστήσω για την ευγένεια σας να με καλέσετε εδώ.
Και να πω και κάτι για την Ελένη Ερμηνεύ. Έλα, ρε παιδί μου. Όχι, δεν ξέρεις να πω. Όχι. Διότι με γυρνάει πίσω στο δικό μου το παρελθόν, στο δικό μου το δάσκαλο, τον Νίκο τον Ζωβαρόνο. Ο Νίκος Ζωβαρόνος ήταν πολύ φίλος της Ελένης Ερμηνεύ και ήταν ο πατέρας. Τον ξέρω. Ήταν ο πατέρας μου, όχι ο βιολογικός, αλλά ο πνευματικός. Και ξέρετε ότι επειδή μιλάμε για παρελθόν, όσο περνάει ο χρόνος, το παρελθόν αυτό γίνεται και πιο παρόν και πιο έντονο. Και γι' αυτό τώρα, βλέποντας την Ελένη, θυμάμαι με τέτοια τρυφερότητα, αγάπη, αλλά και νοσταλγία των σχολών, ώστε αυτό μου προσθέτει αν θέλετε στη χρόνια μου και στην ειδησία μου με όλο. Αν το ξέρω δεν θα σε κάνω. Για να γλιτώσει από μένα. Για τη συγκίνηση. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Η δική μου η παρέμβαση, τα λίγο πράγματα που έχω να πω, είναι, όπως τα λένε σε καλά ελληνικά, anti-climax. Τι εννοώ, ότι εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για την ποιητική ή καλλιτεχνική προέκταση της ιδέας του παρελθόντος ή του μέλλοντος, ούτε θα απαντήσω, θα επιχειρήσω καν να απαντήσω σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το αλληγορικό ή ψυχολογικό μέρος. Θα είμαι, δυστυχώς, είναι το μόνο που μπορώ εξάλλου, θα είμαι πολύ πιο γηήνος και πολύ πιο, αν θέλετε, απεσιόδοξος και πολύ πιο σκληρός. Εγώ θα ήθελα να αναστρέψω λίγο το ερώτημα. Αν έχει το παρελθόν μέλλον, με ερωτηματικό, εγώ θα ρωτούσα κάτι ακόμα πιο ρίσκο ίσως. Έχει το μέλλον μέλλον. Διότι το αντικείμενο το βασικό το οποίο θα επεξεργαστώ, όχι πολύ σύντομα, δεν θα σας κουράσω ελπίζω, είναι το ερώτημα εάν και κατά πόσον τη σημερινή εποχή, υπό τις σημερινές συνθήκες, έχουμε, αν θέλετε, σαν κοινωνίες, όχι στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, έχουμε, αν θέλετε, καταστήσει το μέλλον αδιάφορο. Θα εξηγηθώ. Είπε πριν η Ελένη, μίλησε για το παρόν που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το παρόν, όπως πολύ σωστά το είπε, αλλά είναι και το μόνο που υπάρχει. Αυτή είναι η αντίφαση της πρόληψης του παρόντος. Υπάρχουμε μόνο τώρα και εδώ και ταυτόχρονα μόλις υπάρχουμε πάμε να υπάρχουμε και σκεφτόμαστε τον εαυτό μας με όρους παρελθόντος και μέλλοντος. Είμαστε δηλαδή κατά ανάγκη εκείνο το οποίο έχουμε υπάρξει και εκείνο το οποίο προτείνουμε στον εαυτό μας να υπάρξουμε στο μέλλον. Αυτή η αντίφαση είναι άλλη. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες κοινωνίες και οι διάφορες ιστορικές περίοδοι αντιμετωπίζουν το οντολογικό αυτό πρόβλημα του χρόνου παρόν, παρελθόν, μέλλον, αλλάζουν ριζικά. Και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε δεν βλέπουμε το παρελθόν και το μέλλον με τον ίδιο τρόπο που το βλέπαμε πριν από 200 χρόνια ή κατά μείζον άλλο πριν από 600 ή 1000 χρόνια. Είμαστε παιδιά, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, του διαφωτισμού και έμεσα στις αρχές Ελλάδας. Αυτές οι δύο μεγάλες τομές, τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας και τον κόσμο, προφανώς, επεκτείνονται στο πώς βλέπουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Γάλλος ανθρωπολόγος, ο περίφημος, ο Κλοντ Λεβί-Στρος, έχει κάνει την εξής διάκριση, η οποία δεν είναι απόλυτη και δεν είναι και αποσανατολιστική, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ότι όλες οι προνατολικές κοινωνίες, κακώς, γιατί έχει και την Ελλάδα μέσα, τις ονομάζει ψυχρές. Τι εννοεί με ψυχρές? Εννοεί ότι είναι οι κοινωνίες για τις οποίες δεν υπάρχει χρόνος, ότι ο χρόνος επαναλαμβάνεται συνεχώς, είναι κυκλικός, ότι το παρόν είναι εκείνο που υπήρξε χθες και το αύριο είναι αυτό που υπάρχει σήμερα και ότι επομένως τα βιώματα του καθενός και ο τόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τον χρόνο δεν είναι τίποτα άλλο από συμμετοχή σε μια αιώνια επανάληψη. Αντίθετα, οι θερμές κοινωνίες, και με αυτός μιλάει για την νεωτερικότητα, εγώ θα προσθέτω και την αρχαία Ελλάδα,
Οι θελές κοινωνίες είναι εκείνες οι οποίες έχουν επίγνωση. Όχι μόνο ότι το μέλλον είναι άδειλο, όχι μόνο ότι το μέλλον δεν επαναλαμβάνει το παρόν και το παρόν δεν επαναλαμβάνει το παρελθόν, αλλά και κάτι άλλο, ότι η αλλαγή και η ιστορία, αν θέλετε, συνιστά τη μείζωνα κινητήρια δύναμη του ανθρωπότητας για να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή από εκεί που η ιστορία, από εκεί που οι κοινωνίες κάναν ό,τι ήταν δυνατόν για να ισορροπήσουν τις αντιφάσεις, για να μην επιτρέψουν σε τίποτα το εξωτερικό να επηρεάσει τις ενδογενείς και αυτοαναπαραγόμενες ισορροπίες, οι νέες κοινωνίες αρχίζουν και σκέφτονται ότι το παρόν δεν μας φτάνει, θέλουμε κάτι άλλο και επομένως καθιστούμε την αλλαγή και την ιστορία κινητήριο δύναμη της βούλησής μας. Αυτά τα λέει ο Λεβιστρός και τα λέω ακριβώς για να δείξω ότι, εν πάση περιπτώσει, στην εταιρική εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κυκλικότητα στην ιστορία, ούτε για επανάληψη, γιατί τα πράγματα δεν επαναλαμβάνονται, είναι πάντα τα ίδια. Δεν είναι πάντα τα ίδια, είναι κάθε φορά διαφορετικά. Ακόμα και αν έχουν πάρα πολλές ομοιότητες, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Τουλάχιστον αυτή η δική μου άποψη. Λοιπόν, και γι' αυτό ίσως, όπως λέει ο Έγελος κάπου, είναι πολύ ωραίο το κάτω, το μόνο μάθημα, το μόνο το οποίο μπορεί να μας διδάξει η μελέτη της ιστορίας, είναι ότι η μελέτη της ιστορίας δεν μπορεί να μας διδάξει τίποτα από τίποτα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πάρα. Είπαμε, είναι εταιρικό. Ποιες είναι οι λέξεις κλειδί σε ό,τι αφορά τα προβλήματα αυτά στην εταιρικότητα. Θα έλεγα η ελευθερία, προφανώς, η ιδέα της ελευθερίας που εγκαθίσταται στο επίκεντρο των ιδεών των τρέχουσων, όχι παντού, αλλά στις άρχουσες, αν θέλετε, και σκεπτόμενες τάξεις. Η ελευθερία, η κινητικότητα, ότι όλα κινούνται, άρα και οι άνθρωποι κινούνται, άρα και οι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν ερώτα, να αλλάξουν ζωή και να κάνουν οτιδήποτε και δικαιούνται να το κάνουν. Και μια άλλη λέξη, η οποία για μένα κλειδί, είναι η πρόοδος. Είναι η πρόοδος, την οποία... Εναντίον στις θρησκείες. Τι θα πει πρόοδος. Πρόοδος σημαίνει ότι το μέλλον όχι απλώς θα είναι το ορίζουμε και το πετάμε σαν τα χέρια μας, εν μέρει τουλάχιστον. Σημαίνει και κάτι άλλο, ίσως σημαντικότερο. Ότι πρέπει να είναι καλύτερο. Ότι προσβλέπουμε σε μια ουτοπία, σε μια ουχρονία, σε κάτι το διαφορετικό, το οποίο ακόμα και δεν είμαστε θέτης να ορίσουμε με ακρίβεια, είναι εκείνο που κινητοποιεί τις βουλήσεις μας ατομικές και συλλογικές. Αυτό είναι έκτομο. Αλλά και η πρόοδος, εδώ είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, η πρόοδος δεν παραμένει η ίδια. Εάν, να, πολύ σχηματικά θα έλεγα, ότι τα πρώτα 100 χρόνια που εμφανίστηκε η πρόοδος, το 18ο αιώνα, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτούσαν οι φιλόσοφοι κυρίως, τι είναι η πρόοδος, τι είναι καλό, τι θα πρέπει να κάνουμε. Και επομένως ήταν ένα ερώτημα μη απαντήσιμο, το οποίο αποτελούσε το αντικείμενο μιας μόνιμης φιλοσοφικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν ξέρουμε τι είναι το καλό, αλλά συζητάμε συνεχώς γι' αυτό. Συζητάμε συνεχώς για το τι πρέπει να κάνουμε. Μύρο πολιτικό θέμα. Αυτό όμως αλλάζει και αλλάζει όχι πολύ γρήγορα, αλλά αλλάζει τελικώς από τα μέσα του 19ου αιώνα κυρίως, όπου ξαφνικά εμφανίζεται μια επιστήμη της πρόοδου, η οικονομία. Τι σημαίνει επιστήμη της πρόοδου? Ότι η οικονομία ανάγει το καλό σε αυτό το οποίο αποτελεί, αποκαλεί ανάπτυξη, μεγέθυνση, αύξηση των μεγεθών, αύξηση της ευημερίας, μιας ωστεζούς λέει κάπου τέλη 18ου, ότι ξαφνικά ο άνθρωπος ανακαλύπτει την ευτυχία, το αίτημα της ευτυχίας. Το αίτημα της ευτυχίας όμως από ένα σημείο και πέρα μετατρέπεται και μετουσιώνεται σε ένα αίτημα ευημερίας, δηλαδή κατανάλωσης, δηλαδή αύξησης των υλικών αγαθών. Αυτό αποτελεί τομή. Τομή η οποία βαθμία
συμβαδίες με την επικράτηση του λεγόμενου ποστελινισμού. Το πλαίσιο το οποίο δεν ήταν τώρα νέο ερώτημα. Ανάπτυξη, μεγέθυνση, για ποιον. Για ποιον δηλαδή όλοι θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη. Και στο σημείο αυτό τίθεται το μείζον πολιτικό ερώτημα, το οποίο δεν γίνεται βέβαια, ούτε είναι δυνατόν να λυθεί, ούτε θεωρητικά να λυθεί, ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν για όλους. Αυτό είναι το αίτημα, αν θέλετε, και η προϋπόθεση της κλασικής οικονομικής, όχι μόνο της κλασικής, αλλά και της νεοκλασικής, αλλά και της σύγχρονης. Το λένε στα εγγλέζικα trickle down effect, ότι αν πλουτίσει η κοινωνία, τελικώς θα βοηθούν όλοι. Αυτό δεν ισχύει βέβαια. Αλλά μπαίνει το θέμα της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν κατά ανάγκη με τη μεγέθυνση. Και για 100 περίπου χρόνια, θα έλεγα, μέχρι το 1945, μέσα από χίλιες περιπέτειες και παλινοδίες, η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάπτυξη την οικονομική, όποια και να είναι αυτή, και στην δικαιοσύνη, στην κατανομή του πλούτου ανάμεσα στους ανθρώπους, αποτελεί το βασικό ερώτημα. Το οποίο δεν γίνεται ή μάλλον οδηγεί σε καταστροφές ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Για πρώτη φορά φαίνεται να λύνεται το πρόβλημα μετά το 45. Μετά το 45 τι έχουμε. Έχουμε τα 30 ένδοξα χρόνια που λένε.